Δημήτρης Καπούνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μια καλημέρα, έτσι, Flying Dolphin, πάνω από το Αιγαίο. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Πρόσβα δεν έχουμε, μπορείς να έρθεις. Σαγκρή σε περιμένει. Το Σαγκρή με περιμένει, και αλλά και θα ήταν όμως, πολύ κακό παράδειγμα από μέρους μου. Παρά το γεγονός ότι λόγω βουλευτικής ιδιότητας επιτρέπεται να μετακινούμε, προσπαθώ να μην μετακινούμε καθόλου πλην αυτής της ώρας και ίσως κάθε 10 μέρες ένα απαραίτητο σούπερ μάρκετ, διότι και εμείς μιλάμε πρώτη και δια του παραδείγματος. Πώς είναι η κατάσταση, με την Ένωση? Από θέμα προσμάτων δεν υπάρχει στην Άξο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτοί που είχαν έρθει, εκτιμώ, πριν 15 μέρες που ήταν οι φοιτητές που κλείσαν τα σχολεία, μέχρι και σήμερα που έχουν περάσει η καραντίνα, ας πούμε, δεν υπάρχουν κρούσματα, οπότε θυμώ ότι θα πάει έτσι να ξεκαθαρίσει. Πάμε λοιπόν στις άλλες επιπτώσεις. Η Νάξος έχει έναν από τους πιο δυναμικούς συνεταιρισμούς. Πώς δεν αντέχουμε είναι η οικονομία. Για πες. Δεν θα αντέξουμε δηλαδή στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ένωση έχει, Κωνσταντίνε, 130 εργαζόμενους που ξέρεις πολύ καλά, οι οποίοι αμείβονται μηνιαίως, είναι μόνιμοι, είναι χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πωλήσουμε κάποιο και δεν θέμε να πωλήσουμε. Όμως με τα γεγονότα που συμβαίνουν κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να άξουν να μπει σε κάποιο κάτω. Και ζητάμε να μπούμε σε δύο κάτω. Που είναι κύριοι για την Ένωση, γιατί έχουμε 70-80 κάτω. Οι δύο όμως κύριοι είναι οι υπηρεσίες σχετικές με την παραγωγική, με την γεωργική παραγωγή. Ο ένας ΚΑΠ, ο οποίος πρέπει να το δούμε. Ο δεύτερος είναι υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή. Οπότε και αυτό που είναι δύο κύριοι ΚΑΠ πρέπει να το δει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί εάν πάμε έτσι όπως πάμε, αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι του κορονοϊού, δεν θα μπορούμε να το αποκριθούμε. Σας έπιασαν κάπως. Και το λέω. Από κάποια πλευρά, από κάποια άποψη, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 10. Όχι. Τίποτα. Δυστυχώς δεν μας έχει πιάσει και κάνουμε έκκληση, γιατί είμαστε μια ένωση, η οποία είμαστε ένα νησί. Ένα μικρό νησί. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι γάλα που πηγαίναμε στα γιαούρτια, γάλα τυροκομικά που πηγαίναμε στα γειτονικά νησιά, μικρές και κλάδες, Αμοργό, Σαντορίνη, Πάρο, λόγω που δεν υπάρχουν πλοία, δεν μπορούμε να μεταβούμε. Έτσι, ένα κομμάτι το έχουμε χάσει. Το δεύτερο κομμάτι είναι εδώ στα νησιά, στο νησί, εφόσον έκλεισε το Χορέκα, έχουν πάει πίσω, έτσι, έχουν σταματήσει η διανομή γαλακτηροκομικών και λοιπόν προϊόντων. Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα. Το προσωπικό δεν το έχουμε απολύσει, όπως σας είπα. Και καταλαβαίνετε ότι αύριο τα κόστη, η εταιρεία, έξοδα θα μεγαλώνουν. Από την άλλη μεριά ο παραγωγός, από παραγγελίες που είχαμε ή αυτή την εποχή σπάζαμε, αρνιά, κατσίκια, γιατί να πούμε ότι η Νάξο έχει 130.000 αρνόρυφα πάνω. Βλέπω το εξής. Διαβάζω από το capital.gr. Επεκτείνεται, λέει, σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Συνολικά, λέει, καλύπτονται με διάφορα σχήματα περίπου 800.000 επιχειρήσεις που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα? Βεβαίως πρέπει να το κοιτάξουμε. Άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα. Δεν είδα τους ΚΑΠ αν είμαστε μέσα. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Διότι είπε ότι ενισχύει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 150 εκατομμύρια. Το λέω γιατί. Διότι με τις σημερινές προβλέψεις, ομολογώ ότι εγώ δεν πρόλαβα να το κοιτάξω, καλύπτεται το 86% των κωδικών δραστηριότητας. Άμα είστε τώρα στο 14%, τότε τι να πω. Χρειάζεται και τρίτος γύρος προφανώς και θα υπάρξει προφανώς. Εγώ κάνω έκκληση. Λέω τώρα, εγώ απλοϊκά σκεπτόμενος. Να δουν όχι μόνο την Ένωση δική μου, γενικά τις ενώσεις. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή είναι με πίστοση. Δηλαδή τα χρέη των παραγωγών θα αυξηθούν άμεσα. Δεν εξάγουμε τόσο πολύ φέτος, Όχι, δεν εξάγουμε. Αυτή τη στιγμή πουλάγαμε 10.000 αρνόρυφα σε μάρκετ, σε αλυσίδες, γιατί στοχευμένες πωλήσεις. Ναι. Και αυτή, αν πουλήσουμε 2.000, σύστημα είναι. Στον Τζιρόνι θα στείλεις.
Θα στείλω και στο Τζιρόνι. Μπράβο. Και στις αλυσίδες. Ωραία. Οπότε, εγώ λέω να τα ξαναπούμε σε καμιά εβδομάδα. Να κάνουμε. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Λοιπόν, εγώ λέω να τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Να κάνουμε έτσι μια επισκόπηση της κατάστασης, πώς θα έχει διαμορφωθεί. Θα σου πρότεινα, κοίτα λίγο, μήπως κατά κάποιο τρόπο είσαι μέσα στο 86%, διότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να είσαι στο 14% ολόκληρης Ελλάδας. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, μας δίνεις έναν οδηγό για το πώς πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Δημήτρη Καπούνη, πρόεδρε της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Και πριν κλείσουμε, εγώ θα πω σε όσους μας ακούνε ότι φέτος όλοι που θα μείνουμε στην Αθήνα και θα το ψήσουμε στο φούρνο το κατσικάκι, κατσικάκι Νάξου. Δεν υπάρχει, παιδιά, μιλάμε για το απόλυτο γλύκισμα. Και δεν λέω αρνάκι, λέω κατσικάκι κιόλας. Το απόλυτο γλύκισμα, φίλε. Δεν ξέρω τι τρώνε αυτά τα κατσίκια. Τι τρώνε αυτά τα κατσίκια και έχουν αυτή τη γεύση. Πρώτα χλωρίδα, πανίδα, Νάξου. Δεν υπάρχουν άλλες οδοφές και είναι καλύτερες. Και γάλα. Από το γάλα της μάνας. Λοιπόν, και για της εκπομπής, καθώς έρχεται το Πάσχα, θα δώσουμε και ένα ζωάκι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Καπούνη, για τον χρόνο σου. Υγιής.